Γεια σας φίλες μου, σήμερα θα πλέξουμε με αυτό το νήμα μια πολύ όμορφη λεμουδιά. Θα χρησιμοποιήσω βελόνες 7 χιλιοστών. Οι θηλιές μου πρέπει να είναι πολλαπλάσιες του 5. Ανεβάζω 25 θηλιές. Στην πρώτη σειρά θα πλέξω όλο ανάποδα. Πλέκω όλες τις θηλιές μου ανάποδες. 2 Συγγνώμη, λίγο χτυπάνε αυτές οι βελόνες και κάνουν θόρυβο. Τελειώνω όλη τη σειρά πλέκοντας ανάποδες θηλιές. Στην δεύτερη σειρά θα πλέξω όλες τις θηλιές μου καλές. Την πρώτη θηλιά δεν την πλέκω. Τελειώνω όλη τη σειρά πλέκοντας καλές θηλιές. Την τρίτη σειρά θα πλέξω όλες τις θηλιές ανάποδες. Στην τέταρτη σειρά θα πλέξω όλες τις θηλιές μου καλές. Τελειώνω όλη τη σειρά. Την πέμπτη σειρά και από την ανάποδη πλευρά θα ξεκινήσω την κύρια πλέξη. Θα πλέξω 5. Αυτή τη φορά θα πλέξω 5 καλές. 2 3 4 5. Έχω πλέξει 5 καλές και τώρα θα μπαίνω από μέσα της θηλιάς και θα γυρίζω το νήμα 2 φορές, 1 και 2, και θα τραβάω. Κοιτάξτε. Τώρα θα κάνουμε το ίδιο πράγμα, αλλά θα γυρίσουμε το νήμα 3 φορές. 1, 2, 3. Κρατάμε με το δάχτυλο και έχουμε 1, 2, 3.
τροφές. Και τώρα θα κάνουμε 4 στροφές. 1, 2, 3, 4. Και τώρα θα μειώνουμε 3 φορές. 1, 2, 3. Και ξαναμειώνουμε 2. 1 και 2. Οπότε πλέξαμε 2, 3, 4, 3, 2. Και τώρα θα πλέξουμε 5 καλές θηλιές. 1, 2, 3, 4, 5. Και τώρα θα κάνουμε πάλι το ίδιο πράγμα. Πλέκουμε 1 θηλιά γυρίζοντας 2 φορές. 1, 2. Τρεις φορές. 1, 2, 3. Και τώρα 4. 1, 2, 3, 4. Όφυγε. 3 και 4. Και τώρα 3. 1, 2, 3. Τώρα 2. 1, 2. Και τις τελευταίες 5 θηλιές τις πλέκουμε καλές. 1, 2, 3, 4. Γυρίζουμε από την άλλη. Και πλέκουμε 5 θηλιές. Την πρώτη δεν την πλέκουμε. Και πάμε. 2, 3, 4, 5. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο που είχαμε κάνει τις γυριστές θηλιές. Τι θα κάνουμε εδώ? Πιάνω τη θηλιά έτσι και την ανοίγω τελείως
και πλέκω μία ανάποδη. Έρχομαι εδώ, την ανοίγω τελείως και πλέκω την ανάποδη. Κοιτάξτε, έτσι. Έρχομαι εδώ και πλέκω την ανάποδη θηλιά και τραβάω. Τραβάω μέχρι να ανοίξει τελείως. Με τον ίδιο τρόπο. Έρχομαι εδώ, πλέκω ανάποδη και τραβάω όλη τη θηλιά. Έρχομαι εδώ και πλέκω ανάποδη τη θηλιά. Κοιτάξτε πώς φαίνεται τώρα το σχέδιο. Και συνεχίζω και πλέκω ανάποδες θηλιές. Τις επόμενες 5. Τώρα πλέκω αυτές που είχα γυρίσει το νήμα. Απλά τραβάμε εδώ πέρα έτσι. Τραβάμε το νήμα. Πολύ καλά. Ξανατραβάμε. Δημιουργείται αυτή η πλέξη. Τις τελευταίες θηλιές τις πλέκω όπως είναι. Από εδώ και στο εξής θα επαναλαμβάνω ό,τι έκανα μέχρι τώρα. Στην επόμενη σειρά βρίσκομαι στην ανάποδη πλευρά, οπότε θα πλέκω όλες τις θηλιές μου ανάποδες. Τελειώνω όλη τη σειρά πλέκοντας ανάποδες θηλιές. Το πλεκτό μου έχει αυτή τη μορφή μέχρι στιγμής. Εδώ τώρα θα πλέκω ό,τι βλέπω. Είμαι στην καλή πλευρά και θα πλέκω καλές θηλιές. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Τις επόμενες σειρές θα κάνω ακριβώς ό,τι έκανα μέχρι στιγμής. Θα επαναλάβω όλα τα βήματα. Έχω πλέξει μέχρι στιγμής 1, 2, 3, 4 σχεδιάκια. Τώρα θα ξεκινήσουμε τις αυξήσεις μόνο από τη μία πλευρά. Δηλαδή από την ανάποδη. Όταν θα φτάσω στο τέλος της σειράς θα προσθέσω μία έξτρα θηλιά. Στην επόμενη σειρά δεν θα κάνω καμία προσθήκη,
Στην μεθεπόμενη, στο τέλος της σειράς, πάλι θα κάνω μία προσθήκη. Ουσιαστικά μία σειρά αυξάνω, μία σειρά πλέκω όπως είναι. Και αυτό το κάνουμε για να ξεκινήσει μία πλευρά να μεγαλώνει. Έφτασα στο τέλος της σειράς. Πριν την τελευταία θηλιά θα κάνω μία προσθήκη. Έτσι από εδώ. Εδώ. Έτσι. Και πλέκω την τελευταία θηλιά όπως είναι ανάποδη θηλιά. Στην επόμενη σειρά θα προσέξω, πλέκοντας την καινούρια θηλιά, να μην δημιουργήσω τρύπα, δηλαδή θα πλέξω από εδώ μέσα. Θα πλέξω μία καλή, έτσι, για να μην δημιουργηθεί τρύπα. Σε αυτή τη σειρά δεν θα κάνω καμία αύξηση. Μέχρι στιγμής έχω προσθέσει 5 θηλιές και όλες μπαίνουν από την ίδια πλευρά, είπαμε. Αυτή η πλευρά είναι ίσια και εδώ δημιουργείται αυτό το άνοιγμα. Θα συνεχίσω προσθέτοντας ανά μία σειρά. Έχω φτάσει στην σειρά που θα πρέπει να κάνω το επόμενο σχεδιάκι. Εδώ, σε αυτή την πλευρά, έχω ήδη 12 θηλιές έξτρα. Αυτό σημαίνει ότι μετά από το δεύτερο το σχεδιάκι θα πλέξω 5 και θα προσθέσω ένα σχεδιάκι ακόμα. Δηλαδή θα έχουμε σύνολο 1, 2 και 3 σχεδιάκια. Εδώ πέρα έχω φτιάξει και το τρίτο σχεδιάκι. Μου απομένουν 2 θηλιές, είμαι στην πλευρά που πρέπει να προσθέσω, οπότε πλέκω 1, προσθέτω 1 θηλιά. Είπαμε ότι θα προσθέσουμε στο σύνολο 10 θηλιές. Λοιπόν, ορίστε και το έξτρα σχεδιάκι. Συνεχίζω τις αυξήσεις. Έχω πλέξει και την τελευταία σειρά. Και τώρα θα κλείσουμε τις θηλιές. Να σας πω ότι έχω πλέξει συνολικά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 σχεδιάκια. Στην αρχή είχαμε 25 θηλιές εδώ και με τις προσθέσεις έχω φτάσει στις 45, δηλαδή 20 θηλιές έξτρα που τις έχω προσθέσει μέσα σε 40 σειρές, δηλαδή μία σειρά προσθέτω, μία σειρά δεν προσθέτω και πάντοτε από την ίδια πλευρά. Και τώρα θα κλείσουμε όλες τις θηλιές. Έτσι λοιπόν κλείνουν οι θηλιές μας. Έχω κλείσει όλες τις θηλιές και τώρα θα ενώσουμε αυτές τις δύο πλευρές. Θα πάρω ένα βελονάκι πλέκοντας βουβές θηλιές. Θα
ενώσω τις δύο πλευρές. Έχω ενώσει τις δύο πλευρές και το πλεκτό μας έχει τώρα αυτή τη μορφή.